Κύριε Κωνσταντίνου. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, συγγραφέας και καθηγητής της τέχνης στο Παρίσι. Καλησπέρα σε εσάς και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από τη Ένωση Κεντρών θα καταφέρει να πάρει τα πάνω της και αυτό θα αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές. Είσαστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Βλέπουμε παράλληλα τι συμβαίνει και στην Γαλλία. Βλέπουμε την κυρία Λεπέν να προηγείται στις δημοσιοποίησεις του Μακρόν. Και βέβαια δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Γαλλία, αλλά αφορά γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, διακρίνω δύο νότες απαντήσεων απάνω στις ερωτήσεις που μου κάνατε. Η ενότητα έχει να κάνει με το θέμα των σημερινών ευρωεκλογών εδώ στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη παγίδα να γυρίζουμε το θέμα πάντα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει μια διαρκή συμμάχη ποιο κόμμα θα είναι αυτό το οποίο θα υπερισχύσει του αλλού. Αυτός ο διπολισμός δημιουργεί έναν, κατά τη γνώμη μου, αποπροσανατολισμό απέναντι στα ουσιαστικά προβλήματα της Ευρώπης, τα οποία ουσιαστικά προβλήματα της Ευρώπης δεν είναι μόνο τα ελληνικά. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα συμβαίνουν και στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και άλλου είδους ιδιαίτερα προβλήματα στην Ευρώπη, τα οποία εμείς ακόμη δεν τα έχουμε γνωρίσει στο μέγεθος που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και έρχομαι στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ενότητα των απαντήσεων, όπου αυτή τη στιγμή μπορεί η ανεργία και η φτωχοποίηση στη Γαλλία να μην είναι στο ίδιο ύψος που βρίσκεται στην Ελλάδα, όμως στη Γαλλία υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα τα οποία είναι καθοριστικά. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό της μετανάστευσης. Πριν ο καιρός η μετανάστευση δημιουργεί ένα τεράστιο αγκάθι εσωτερικό, κοινωνικό, ταυτωτικό και επίσης πρόβλημα ασφάλειας. Οι Γάλλοι θέλουν να έχουν ελεγχόμενη μετανάστευση. Βλέπουμε ότι σε αυτό μέχρι και ο Μακρόν πήγε πίσω σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι καθοριστικό και πρέπει επίσης να λυθεί σε θέματα ευρωπαϊκά, είναι αυτό της ταυτότητας. Σήμερα μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα πει πια Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι? Θα είναι Ευρώπη των Εθνών? Θα είναι μια Ευρώπη στην οποία θα λειτουργήσουμε όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτά είναι ουσιαστικά ζητήματα και αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν μέσα από ποιος θα εκλεγεί στην κάλπη. Άρα είναι και αυτό θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι το θέμα της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για ευημερία και οτιδήποτε άλλο και να μην μπορούν να σταθούν ελεύθερα σε δημόσιους χώρους άνθρωποι, διότι ακόμη η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση, αν θέλετε, εκτάκτου ανάγκη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτά είναι πολύ ουσιαστικά πράγματα. Τώρα, στο άλλο θέμα που είπατε για τη Λεπέν, θέλω να προσέξουμε κάτι το πολύ ιδιαίτερο, επειδή ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ξαναμιλήσει, ότι ζω τον περισσότερο καιρό στη Γαλλία και διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα κάνω και τα μαθήματα στη Σορβόνη, τα οποία έχουν σχέση με αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Η Λεπέν αργά αλλά σταθερά συνεχώς μεγαλώνει το ποσοστό της. Εάν μείνουμε να πούμε απλά ότι αυτή είναι ακροδεξή, οι λαϊκιστές, αν μείνουμε μόνο σε αυτό το επίπεδο, έχουμε χάσει κυριολεκτικά την ουσία του θέματος και σιγά σιγά η Λεπέν θα προχωράει και εμείς θα μένουμε απλά και μόνο στην ακροδεξία. Είναι έτσι. Έχει τελειώσει αυτό. Προσέξτε, όχι ότι έχει τελειώσει η ακροδεξία, μην παρεξηγηθώ. Κάθε άλλο. Το φίδι και το τέρας είναι δίπλα. Πρέπει να αλλάξουμε λεξιλόγιο. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα του κόσμου. Αμφάς που λένε οι Γάλλοι. Λεξιλόγιο ή πολιτικές? Και πολιτικές. Πολιτικό λεξιλόγιο. Το οποίο όμως υιοθετεί επίσης και μια πολιτική, υποθέτω, με αυτή τη λογική του. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Κύριε Σκουρδαλάκη, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη όμως που μας οδηγεί σε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, αν βγεις έξω και ρωτήσεις εδώ στην Ελλάδα, είναι η έλλειψη ασφάλειας. Δεν μπορούν να βγουν στον δρόμο να περπατήσουν χωρίς να φοβούνται. Όμως. Πραγματικά πιστεύετε ότι είναι υπερβολική? Πρόβλημα είναι η απασχόληση, είναι η ανεργία, είναι η φτώχεια. Να το καταλάβω ότι δεν μπορούμε να βγούμε στον δρόμο και το νούμερο ένα είναι η ασφάλεια. Η φτώχεια και ανέχεια, κύριε Σπουρδαλάκη, οδηγεί σε τέτοια ακραία φαινόμενα παράλληλα. Διότι αν μια μάνα δεν μπορεί να τα έχει. Αναμένεται αυτό να συμβεί, μπορεί... αλλά δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λογικάζεται, δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό? Εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη και εξωτερικό. Μπορώ να σας... Βεβαίως έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό. Συγχωρείτε, δεν έχετε δει? Έχετε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Ελλάδα. Να απαντήσω όμως για το ερώτημα που φυσικότητα σε μένα. Εντάξει, η ασφάλεια
είναι το μείζον θέμα της χώρας μας, είναι τώρα και δυσφημιστικό εν μέσω τουριστικής περίοδου. Σας παρακαλώ πολύ. Η ασφάλεια πάντως είναι σημαντικό θέμα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι ουσιαστικό θέμα, είναι εφάμιλο του μεταναστευτικού. Διότι έχει γίνει το εξής, αν θέλετε, λάθος κατά τη γνώμη μου, αλλά πραγματικό γεγονός, να ταυτίζεται το πρόβλημα της ασφάλειας με τους μετανάστες. Δεν φταίνει μετανάστες υποχρεωτικά για αυτό που γίνεται, όμως επειδή έχουν παρισφαιρίσει κάποια στοιχεία ακραία, στα μάτια του κόσμου έχει μετατραπεί η ιδέα, ειδικά στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες από τις που ταξιδεύω, ότι υπεύθυνοι είναι οι μετανάστες γι' αυτό. Εκεί επιβεβαιώνει η ακροδεξία. Αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Ενοχλήκα. Γυρίσατε στο ΦΠΑ του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Άρα τι κοινωνικό. Μα προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, θέλατε κύριε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή. Κύριε Σπονδαλάκη, κύριε Σπονδαλάκη, παρακαλώ. Όχι, αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί εμείς έχουμε Ευρωπαϊκή Αθήνα. Εσείς φαίνεται ότι δεν έχετε. Κύριε Σπονδαλάκη, απλουστευτική λύση. Κύριε Σπονδαλάκη, κύριε Δαβέτα, πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο μυστικό διάλειμμα. Βάλτε μια ανωτελεία και θα έρθω σε εσά. Πάμε στον κύριο Δαβέτα. Σας έκοψα πριν από τις διαφημίσεις, κύριε Δαβέτα. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς. Ναι, έλεγα το εξής. Τέθηκε το θέμα των μνημονίων. Κανείς δεν είναι αναμάρτωσος προς τα μνημόνια. Όποιος πει ότι είναι αναμάρτωσος ως προς τα μνημόνια και ότι αυτός αναγκάστηκε περισσότερο από τους άλλους, είναι λάθος και δεν προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες. Αυτό που ονομάζουμε πολιτικό διάλογο. Και οι τρεις εκβιάστηκαν, και οι τρεις βρέθηκαν απέναντι με την πλάτη στον τοίχο, και οι τρεις συγκεντρώθηκαν να αλλάξουν πράγματα με μια διαφορά. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια πολιτική φρασιολογία ενθουσιασμού και ευδαιμονίας. Έλεγε ότι εγώ θα πάω, θα τα αλλάξω όλα, θα συμπιστώ, Μέρκελ, τον Ατάλο κτλ. Εκεί είναι η κριτική που του γίνεται. Όχι στο ότι υποχρεώθηκε όπως και οι άλλοι να σκύψει το κεφάλι απέναντι στα μεγαθύρια και στους δράκους που παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι γιατί μέσα από αυτόν τον ενθουσιασμό της αλλαγής, ο οποίος δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι δόλιος ή όχι, δεν λέω, απλώς το βάζω έτσι, δημιούργησε μία αίσθηση στον κόσμο ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Κι όμως, εγώ θυμάμαι τότε έβγαινα στην τηλεόραση και λέω, πού να αλλάξουν, δεν ξέρετε την Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, διότι είναι μια συγκεκριμένη ιστορική συνείδηση και πολιτική θεσμική των Ευρωπαίων χρόνια. Θα υπάρξει χτύπημα στον τοίχο. Και τελικά, εάν υπάρχει αυτή η κατηγορία σήμερα, είναι ότι είναι κάποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφερε ευτυχία και παραδείσους τη στιγμή που ήξερε ή δεν ήξερε, για να μην είμαι απόλυτα αρνητικός, δεν υπήρχαν αυτή η παράδειση. Εκεί είναι η έστασή μου. Αν μου επιτρέπετε όμως να πούμε και το εξής, που έχει μεγάλη σημασία μόνο και μόνο και για την ιστορία, αλλά και για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε το μέλλον. Γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε, το στοίχημα είναι οι ευρωεκλογές και το πώς θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη σε ένα καλύτερο αύριο. Τα μνημόνια ήταν η αδυναμία μας σαν Έλληνες να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, όταν ήρθε η ώρα να μπούμε σε μια συνεννόηση όλοι μαζί, όλοι οι πολιτικοί χώροι, οι υπόλοιποι πολιτικοί χώροι το είδαν σαν ευκαιρία να μπουν στην εξουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Ζάπια, προγράμματα Θεσσαλονίκης, θα βαράμε τα ταούρα και όλα τα συναφή. Δεν κάθισαμε ποτέ στο τραπέζι, όλοι μαζί. Ακριβώς. Και οι δύο. Και οι δύο πολιτικοί χώροι, ενώ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αντί να χρησιμοποιήσουν μια εθνική λογική, μια εθνική συνείδηση. Και είναι αυτά που λέτε. Κύριε Κωνσταντίνου, παρακαλώ. Τα στοιχεία, ξέρετε, με στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν που λέτε. Όπως και με τους συνταξιούχους, τους 50.000 συνταξιούχους. Τα ίδια θα ξεχάσουμε. Καλά. Κύριε Δαβέτα, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Μιλάμε πάλι, γυρίζουμε και πάμε στα στοιχεία ΣΥΡΙΖΑ, το Α, το Β κτλ. Εγώ θέλω να μην μείνω σε αυτά τα στοιχεία. Θέλω να πάω στην Ευρώπη. Το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι, εκτός από την ασφάλεια, το είπα πριν, το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή όλοι ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς η μετανάστευση θα γίνει κάτι δημιουργικό και όχι κάτι αρνητικό για την κοινωνία. Έτσι για να φύγει και το κοινωνικό πρόβλημα και η πολιτική αστάθεια και ο φόβος της ασφάλειας. Άρα λοιπόν, πάμε όλοι να βρούμε τρόπους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εμείς στο Πανεπιστήμιο στη Γαλλία, ψάχνουμε μέσα από το Ινστιτούτο Ερευνών να βρούμε τρόπους όπου η μετανάστευση θα γίνει ελεγχόμενη, αλλά όχι κλειστή κοινωνία, η οποία απαγορεύει το διάλογο με τους άλλους. Αυτό το στοιχείο είναι το ένα. Δεύτερον, το άλλο
ζήτημα το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι, μιλάμε για μια Ευρώπη στην οποία θα ενοποιηθούμε σαν έθνη. Περισσότερη Ευρώπη, ναι. Συμφωνούμε όλοι. Στο ευρώ, ναι. Αλλά μήπως εδώ πέρα πρέπει να πάρουμε και το μήνυμα όλων αυτών που διαφωνούν και λένε ότι θέλουμε ακόμη κάποια στοιχεία εθνικά, ιστορικά, πολιτισμικά, ένα είδος πολιτιστικής μνήμης, να μην τα χάσουμε λόγω της παγκοσμιοποίησης. Μήπως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η παγκοσμιοποίηση με αυτό ακριβώς το ρυθμό της ολιγαρχίας των πλουσίων οδηγεί σε μια κατάρρευση οικονομική, ηθική, ιστορική και εκπαιδευτική τον κόσμο, το λαό. Αυτά είναι τα ζητήματα της Ευρώπης. Πάνω σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Πάνω σε αυτά είναι η έρευνα στο πανεπιστήμιο που δουλεύω. Γι' αυτό και σαν πολιτικός. Ευρώπη των λαών. Γι' αυτό μιλάμε για κοινωνική Ευρώπη. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Εγώ το λέω και για τη συζήτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το στοίχημα είναι να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Αυτό είναι ένα ευχολόγιο χωρίς συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτό είναι ένα απόλυτο ευχολόγιο και έκθεση ιδεών χωρίς συγκεκριμένες. Κυρία Κλιάτση, καλέχτηκαν. Είναι καταρχήν στο θέμα της φορολογίας στην Ευρώπη. Πάμε συνέχεια με νομοθετήματα να μειωθούν όσο γίνεται η λεγόμενη φορολογική παράδειση. Αυτό είναι μια πολιτική η οποία ασκείται από αυτούς που κυβερνούν αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Ακόμη και αν αυτή είναι μια πολιτική η οποία ασκείται και ελέγχεται από τη Γερμανία και η οποία η Γερμανία θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη πολλών δεινών αυτής της λιτότητας, παρόλα τα αυτά, η έννοια των φορολογικών παράδεισων είναι κάτι το οποίο πάει, τίνει να μειωθεί, να μειωθεί, να μειωθεί. Το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλές αποφάσεις που ζούμε στην Ευρώπη. Το άλλο θέμα είναι το θέμα της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή είναι σκληρή στην Ευρώπη. Δεν είναι τώρα κάτι το οποίο θα το μάθουν οι Ευρωπαίοι. Μια ολόκληρη ιστορία, μια συνείδηση της φοροδιαφυγής. Πάνω σε αυτό δομήθηκε από το διαφωτισμό και μετά όλο το λεγόμενο κράτος. Άρα λοιπόν υπάρχει ήδη αυτό. Απλά εμείς σαν Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτά τα βήματα. Και μάλιστα χωρίς να έχουμε ανάγκη από μνημόνια κάποια στιγμή. Από μόνοι μας. Το οποίο βέβαια θέλει εκπαίδευση, θέλει μια σειρά από πράγματα. Τρίτον, μιλήσαμε για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι τελείως καθοριστικό. Αλλά προσοχή, κάνω μια διάκριση. Άλλο περιβάλλον. Άλλο οικολογία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το περιβάλλον βάζει κέντρο τον άνθρωπο και είναι πιο ανεκτικό, πιο ανοιχτό, μακριά από πολιτικά κινήματα, μάλλον από κομματικά κινήματα, ενώ η οικολογία έχει μια πολύ συγκεκριμένη κομματική, αν θέλετε, πολιτική πορεία, η οποία πολλές φορές δεν συμφέρει στα ζητήματα του περιβάλλοντος και την ελευθερία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι στη μάχη για τη φύση. Για όλα αυτά τα καλά. Τέταρτο θέμα. Μιλήσατε για τα κίτρινα γυλαίκα. Τα κίτρινα γυλαίκα, και εδώ εκφράζω και τη θέση του κόμματος, αλλά και περισσότερο και την προσωπική μου θέση, την προσωπική μου εμπειρία. Τα κίτρινα γυλαίκα είναι μέσα στο 68 της μεσαίας τάξης της Γαλλίας. Δεν είναι απλά 5-10 παλιόπαιδα, άσε που οι περισσότεροι είναι μεσήλικες που υπάρχουν. Υπάρχουν πάνω από 14 νεκροί, για όσους θέλουν να μάθουν. Και πάνω από 300 τραυματίες με ακροτηριασμούς και τόσα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει μια κοινωνική μάχη μέσα από τα κίτρινα γυλαίκα και τα κίτρινα γυλαίκα, παρά τους σκληρούς νόμους, τους αυταρχικούς του Μακρόν, που υπάρχει ένας φοβερός αυταρχισμός, υπάρχει ένας αυταρχισμός χρηματοπιστωτικός, ο οποίος δεν έχει όρια. Πίσω από τον Μακρόν κρύβονται οι τράπεζες και όλη αυτή η τυραννία που υπάρχει. Ακόμη και έτσι, τα γυλαίκα αυτά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν αν δεν είχαν. Προσοχή στις δημοσκοπήσεις, συνεχίζουν ένα στους δύο στους Γάλλους. Ναι, μεν δεν βγαίνουν όλοι στους δρόμους, βγαίνει ένας πυρήνας, αλλά ένα στους δύο στους Γάλλους συνεχίζει να τους στηρίζει. Αυτό είναι η δύναμή τους. Που σημαίνει ότι τα κίτρινα γυλαίκα είναι μια μορφή έκφρασης της γαλλικής κοινωνίας και έκφρασης πολλών καταστάσεων της Ευρώπης που πιθανόν να έρθουν. Γι' αυτό και υπάρχει μια από τη μεριά της Ιταλίας και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να απομονώσουν το θέμα μόνο στη Γαλλία, γιατί φοβούνται ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί στο Νότο, μπορεί να επεκταθεί σε άλλα μέρη και να έχουμε ξεσηκωμό κοινωνικό εναντίον αυτής της ολιγαρχίας, η οποία ληστεύει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Και η ολιγαρχία τι κάνει, δημιουργεί τον κόσμο, οθεί τον κόσμο. Πρέπει να αλλάξει αυτές οι πολιτικές. Προφανώς πρέπει να αλλάξουν. Απόλυτα συμφωνούμε. Κύριε Κωνσταντίνου, κύριε Σκουρδαλάκη και κύριε Δαβέτα. Το κόμμα των Ευρωπαίων, όσο τον πρόκειτο να κρατήσει, και υπάρχουν αντιθέσεις. Γι' αυτό βλέπεις και προχτές μίλαγα με έναν υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και σκέφτεται να και τον Τίμερμανς να συζητήσουμε και τα λοιπά.
Και μην ξεχνάτε ότι ο Μπαρόζο ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελευταία φορά και με τη συμφωνία του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς καταλήξαμε στο Γιουγκέρ, ο οποίος ήταν εν πάση περιπτώσει πιο ήπιος ή σε κάθε περίπτωση είχε τις Δαβέτα, κλείνουμε μέσα στο δικό σας σχόλιο. Ήθελα να πω ότι θα πρέπει ο κόσμος που μας ακούει να αποφύγει αυτή την παγίδα του πολισμού. Να αποφύγει δηλαδή ότι θα πρέπει να αποδείξουμε σε αυτές τις εκλογές ποιος είναι πιο δυνατός για να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Πρέπει να στείλουμε στην Ευρώπη ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την Ευρώπη, αγαπούν την Ευρώπη, αγαπούν την Ελλάδα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία της Ευρώπης. Και σε αυτή την περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν η πιο καλή λύση. Χρειαζόμαστε μια βουλή στην οποία τα μικρά κόμματα να είναι μέσα, είναι καθαρά δημοκρατικό και όχι μια μόνο πεντακομματική βουλή όπως συνηθίζεται να λέγεται. Και θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι η θέση των κεντρών σε αυτό είναι μια κάθαρη θέση η οποία αγωνίζεται για αυτά τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά και μάλιστα ταυτίζει και τα εθνικά ζητήματα. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ταυτίζει έστω και εκ των υστέρων δημοψήφισμα για το θέμα της Μακεδονίας, γιατί θεωρεί ότι είναι μία πληγή ως προς την ιστορία μας, η οποία δεν έχει κλείσει. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να με ψηφίσετε και να ψηφίσετε την Ένωση Κεντρών για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στις ευρωεκλογές. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία στην εκπομπή, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους τρεις σας. Έτσι θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι.